χαρούδια. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Σας καλωσορίζω, τώρα με ενόχλησε λίγο ήλιος. Ξύπνησα απότομα δηλαδή. Σας καλωσορίζω στη Βλογκοστή 2023. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Θέλω να μου γράψετε τι θα κάνετε, αν έχετε σκοπό να φύγετε, να πάτε κάπου για το Πάσχα ή αν θα μείνετε Αθήνα, οτιδήποτε γράψτε μου. Εμείς τώρα έχουμε έρθει να φάμε πρωινό. Νωρίς, δεν πρέπει να είναι καν 10, για να δω. Α, είναι. Γιατί μετά εγώ πρέπει να φύγω, οπότε ήρθαμε έτσι νωρίς να προλάβουμε. Θα σας πάρω μαζί, θα δείτε τι θα κάνω σήμερα. Και σήμερα είναι Κυριακή των Βαΐων για εμάς, οπότε να πω χρόνια πολλά και καλή μεγάλη εβδομάδα. Εύχομαι όλα να τσουλήσουν όπως θέλετε, να πάνε τέλεια, να έχουμε ένα όμορφο, ωραίο, ήρεμο Πάσχα με υγεία και πολλά χαμόγελα. Αυτό σας εύχομαι από την καρδιά μου. Οπότε φύγαμε, έχουν πάει τα αγόρια να πιάσουν τραπέζι. Να πιάσουν τραπέζι τέτοια ώρα, μόνο εμείς θα είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Οπότε πάω κι εγώ να τους βρω. Τα λέμε τώρα, 5 μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος μου θα πάει καλά. Θέλω να πιστεύω ότι Δευτέρα με Παρασκευή θα έχουμε βλογκοστή. Θα δείξει. Επιστρέψαμε στο σπίτι μας, έκανα ένα πάρα πολύ γρήγορο μπάνιο, έκανα τα μαλλιά μου πάλι μπουκλίτσες, βάφτηκα και είμαι έτοιμη να φύγω για Μικρολίμανο. Έτοιμη, πρέπει να ντυθώ. Να φύγω για Μικρολίμανο, που σήμερα έχουμε τον μπάσιλερ της φίλης μου της Χριστίνας. Με έχει αγχώσει λίγο, πρέπει να κατέβω μόνη στο Μικρολίμανο, αλλά νομίζω θα τα καταφέρω. Απλώς έψαξα λίγο για πάρκινγκ και δεν βρήκα κάτι. Και λίγο αυτό με αγχώνει πιο πολύ, το παρκάρισμα, γιατί ότι θα φτάσω. Πού θα παρκάρω είναι το θέμα. Και επειδή έχω λίγο χρόνο και επειδή δεν ξέρω ακριβώς μετά τι θα μπορέσω να σας δείξω, να τραβήξω, γιατί πρέπει να γυρίσω μετά αρκετά γρήγορα στο σπίτι, θέλω να σας κάνω ένα scene haul τέλος πάντων. Πήρα κάποια ωραία πραγματάκια τα οποία μου έχουν έρθει εδώ και κάποιες μέρες και κρατιέμαι πώς και πώς να σας τα δείξω, να τα δείξω πρώτα σε εσάς και μετά να τα ανοίξω. Λοιπόν, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, αλλά πήρα αυτά τα μικρό πράγματα που μου αρέσει εμένα να παίρνω από εκεί. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα λαστιχάκια, τα οποία είναι τέλεια και με βολεύει όταν έτσι κάνω κάποιο χτένισμα. Πολύ σπάνια τα χρησιμοποιώ, αλλά επειδή είχα πάρει τώρα τη τελευταία συσκευασία από Jumbo, πρέπει να την είχα πάρει πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, και έχουν αρχίσει σιγά σιγά να τελειώνουν. Θα παραμείνω σε μαλλιά. Πήρα 2 κλάμερ μεγάλα. Τα πήρα γιατί τους τελευταίους 3 μήνες έχουν αλλάξει. Μισό λεπτό, τώρα κάνω και φασαρία. Τους τελευταίους 3 μήνες έχει αλλάξει πάρα πολύ η ρουτίνα των μαλλιών μου και χρειάζομαι έτσι κλαμεράκια. Θα σας πω, θα σας μιλήσω για την ρουτίνα των μαλλιών μου που έχει αλλάξει. Οπότε πήρα αυτά εδώ τα 2 για μέσα για το μπάνιο, απλά δεν είχαν και τίποτα σπουδαίο σε χρήματα. Αν μπορέσω θα σας βάλω και κωδικούς ή link από κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να τα βρείτε. Πήρα και αυτό εδώ, το οποίο φαινόταν πολύ πιο ωραίο από τις φωτογραφίες, αλλά από κοντά δεν ξέρω, κάτι... Δεν είναι κακό, απλά νομίζω ότι θα μου χαλάσει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Αλλά είναι όμορφο, κοιτάξτε τα χρώματά του, τι ωραίο έτσι και ιδιαίτερο που είναι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μου κρατήσει πολύ, ενώ τα άλλα, αυτά εδώ, είναι πιο καλά. Λοιπόν, πήρα επίσης για εμένα μία θήκη γυαλιών. Είχα ξαναπάρει θήκη γυαλιών, αν θυμάστε, σας είχα ξαναδείξει από Shane που είχα αγοράσει μια θήκη γυαλιών. Πήρα αυτή εδώ πέρα τη μαύρη όμως, γιατί την είχα πάρει σε ροζ, μια παρόμοια, και μου βρωμίστηκε πάρα πολύ εύκολα και δεν καθάριζε, οπότε έτσι δεν μου άρεσε που κυκλοφορούσε και ήταν το ροζ, είχε αρχίσει και έπιανε βρωμιά, ας το πούμε, γιατί μπορεί να τα κούμπαγα κάπου μέσα στη τσάντα, να τα χνούδια και όλα αυτά, και όσο να βρώμισε και δεν καθάριζε με τίποτα, οπότε πήρα αυτή εδώ. Έχει και αυτή εδώ πέρα την ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία και με βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι λεπτές και μπορώ να τις έχω ακόμα και στην πολύ μικρή μου τσάντα. Οπότε μ' αρέσει αυτό. Και επίσης για μένα πήρα μαγιό. Πήρα ένα φέτος γιατί έχω ακόμα τα περσινά από Shein. Το οποίο δεν έχουν παχτεί, ποτέ έχουν μπει στο στεγνοτήριο άπειρες φορές και δεν τα έχω φορέσει μόνο το καλοκαίρι. Τα έχω φορέσει και πάρα πολλές φορές στην κολύμβηση του Αλέξανδρου και έχουν μπει στο στεγνοτήριο άπειρες φορές και δεν έχουν παθεί τίποτα απολύτως. Και τώρα πήρα αυτό εδώ, το λόσωμο, σε αυτό εδώ το ωραίο το χρωματάκι, δεν ξέρω πώς λέγεται έτσι, φιστική να το πω, μάλλον. Και μου άρεσαν πάρα πολύ εδώ πέρα τα ραντάκια του,
Κοιτάξτε τι όμορφα, έτσι cute, μαρινελίστικα. Ωραίο είναι, πίσω δεν είναι και πάρα πολύ κοφτό, είναι τόσο όσο νομίζω. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα για εμένα, πήρα μία από την σειρά MOTF, M-O-T-F, τέλος πάντων, είναι τα Natural Chic. Θυμάστε που σας είχα δείξει πριν κάποιο καιρό ότι είχα πάρει κάτι ωραία μεταξωτά scrunchy. Δεν τα αλλάζω με τίποτα, μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω να πάρω και άλλα στην επόμενη παραγγελία. Και σε αυτή την παραγγελία έβαλα μία μεταξωτή μαξιλαροθήκη. Γιατί πραγματικά από τότε που χρησιμοποιώ μεταξωτή μαξιλαροθήκη έχω δει τεράστια διαφορά στα μαλλιά μου. Σας είπα ότι έχω αλλάξει πολύ τη ρουτίνα των μαλλιών μου και θα σας μιλήσω γι' αυτό αν θέλετε κάποια στιγμή τι ακριβώς κάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε και ξέρετε τι γίνεται. Αν θελήσετε κι εσείς, γιατί μπορεί να έχετε μπει στη διαδικασία να ψάξετε μεταξωτή μαξιλαροθήκη και να έχετε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα είναι πανάκριβες. Μία μαξιλαροθήκη την έβρισκε 60 ευρώ, ενώ εδώ την πήρα νομίζω 27 ευρώ με την έκπτωση. Προσέξτε γιατί έχει δύο μεταξωτές. Έχει μία η οποία είναι απ' έξω μεταξωτή, αλλά μέσα δεν είναι. Και αυτή εδώ πέρα που είναι 100% μεταξωτή. Να, τι το γράφει και εδώ. Άμα καταφέρει και καθαρίσει, ορίστε. Και μπαίνει και στο πλυντήριο μια χαρά. Στο στεγνοτήριο δεν μπαίνει, okay, δεν πειράζει. Θα την αφήνουμε να στεγνώνει εκτός. Αλλά ήθελα άλλη μία γιατί αυτή που έχω τώρα στο μαξιλάρι μου την είχα πλύνε βάλε και είχε αρχίσει να τα παίζει. Γιατί την έβαζα και στο στεγνοτήριο. Αλλά ήθελα έτσι να δω αυτήν πρώτα, να δω πώς είναι και άμα είναι την επόμενη φορά παραγγέλνω να έχω κι άλλη μία. Δηλαδή να έχω δύο, να την αφήνω να στεγνώνει φυσικά, να μην την βάζω στο στεγνοτήριο. Και πήρα και τρία πράγματα για τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αρχικά πήρα αυτό εδώ πέρα το σετ. Καθίστε να το ανοίξω και εγώ να δω πώς είναι μέσα, γιατί δεν το άνοιξα όταν ήρθανε. Να δω τι γίνεται εδώ μέσα. Ωραία, τα κατάφερα. Λοιπόν, είναι κάτι σαν κουπάτ σε διάφορα σχεδία και έχει καρδούλα. Έχει λουλουδάκι, κοιτάξτε. Έχει αρκουδάκια, έχει κουνελάκια, έχει αστεράκια. Γιατί του χρόνου, το Σεπτέμβριο ο Αλέξανδρος θα πάει προνήπιο. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, αλλά είναι γεννημένος τέλη του 19. Και πήρα έτσι για να του φτιάχνω κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο, αν θέλω να του βάζω και να του πήρα άλλο ένα κουπάτι με, κοιτάξτε, σχέδιο αεροπλάνο. Αν θέλω και εδώ να του φτιάξω έτσι κάτι, ή κάποιο μπισκοτάκι, οτιδήποτε, γιατί δεν έχω κάτι πιο παιδικό. Έχω χριστουγεννιάτικα κουπάτ, πασχαλινά κουπάτ, κάτι έτσι πιο παιδικά δεν έχω. Οπότε πήρα, πάνθυνα τα είχε. Για να του τα φτιάχνω έτσι λίγο πιο όμορφα, θεωρώ, δεν ξέρω πόσες φορές θα το κάνω και εγώ, μην νομίζετε. Και πήρα και αυτό εδώ που είναι για το τοστ. Και πατάς το τοστ από πάνω και βγαίνουν δύο δεινοσαυράκια. Κοιτάξτε, βγαίνει ένα δεινοσαυράκι από εδώ και ένα δεινοσαυράκι από την άλλη. Εγώ το πήρα, τίποτα δεν είχανε. Και θα δείξω τώρα αν θα τα χρησιμοποιήσω. Και επίσης, επειδή έχω μπει ήδη, θα μου πείτε τόσο νωρίς, μου αρέσει να τελειώνω νωρίς αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία Αύγουστο-Σεπτέμβριο που γίνεται χαμός. Οπότε ήδη έχω κοιτάξει ποια τσάντα θα του πάρω φέτος για το Σεπτέμβρη που θα πάει προνήπιο. Έχω βρει τσάντα, παγουρίνο και ταπεράκι, τα οποία θέλω να καθίσω μια μέρα μισή να του τα παραγγείλω, να έρθουν να τα κρύψουμε στην αποθήκη. Και από Σεπτέμβρη πρώτο θέλω να τα βγάλουμε. Και του πήρα και ένα τέλειο σετ μαχαιροπύρουνα. Αυτό εδώ είναι ένα σετ μαχαιροπύρουνα. Ένα καροτάκι το οποίο ανοίγει από εδώ. Και δείτε εδώ πέρα μέσα έχει κουταλάκια. Και νομίζω αυτό το κουταλάκι γιατί είναι έτσι. Κοιτάξτε. Είναι τρακτεροτούλι. Το βλέπετε. Γιατί είναι όμως έτσι. Για κάποιον άλλο λόγο είναι. Για πείτε μου αν ξέρετε. Γιατί εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Θα ξέρει ο Κανάκης σίγουρα, θα τον ρωτήσω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, έχει κουταλάκι με καροτάκι, έχει το πυρουνάκι του και έχει και αυτό εδώ πέρα που είναι έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για το στόμα τώρα αυτό. Γιατί είναι χμηρό μπροστά. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Κανάκη. Περίεργο μου κάνει τώρα, δεν το είδα όταν άνοιξε και τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο, τέλος πάντων δεν θέλουμε μαχαιράκι κλπ. Κουταλάκι, πυρουνάκι θέλουμε να έχει μαζί του στον υπηαγωγείο. Οπότε, καλά, δεν ξέρω και τι οδηγίες θα μας δώσουν όταν θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην μπορώ να τα δώσω ούτε αυτά καν. Πρέπει να δω τις οδηγίες. Εγώ πήρα τέλος πάντων και αν δούμε ότι δεν το πολύ πολύ θα τα χρησιμοποιήσει στο σπίτι, δεν θα πάνε χαμένα. Γιατί είναι και ωραία, είναι βαριά. Δεν είναι κακής ποιότητας δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν με τα πλησίματα κάτι συμβεί. Αυτά, πάω να ντυθώ.
Δεν θα πάρω κάμερα. Θα σα τραβήξω την πλάνα ένα από τον Bachelor από το κινητό μου, γιατί δεν θέλω, θα πάρω τη μικρή μου την τσάντα και δεν θέλω να έχω στο νου μου ότι κουβαλάω και την κάμερα μαζί, για να μην ενοχωθώ, μην την αφήσω πουθενά. Δεν αργεί να γίνει. Οπότε αυτά. Άντε, να μπορέσω να χρησιμοποιήσω και αυτά εδώ πέρα που τόσο καιρό ήθελα. Κοιτάξτε το κλαμεράκι αυτό, τι ωραίο που είναι τώρα. Αλλά θα χαλάσει με την πρώτη. Είμαι σίγουρη ότι θα χαλάσει με την πρώτη. Είναι, τι να σα πω, πολύ ευαίσθητο φαίνεται. Έφυγα. Βασικά πάνω αντιθώ πρώτα, να φύγω έτσι. Ο ήχος θα σας είναι λίγο περίεργος και η εικόνα, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, είμαι στο δρόμο να φύγω να πάω στον μπατσερόρα της φίλης μου της Χριστίνας και της πήρα και μερικές ζέρμπερες. Κοιτάξτε τι όμορφες που είναι, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ζέρμπερες. Τις θεωρώ έτσι πολύ ωραίο και κοριτσίστικο λουλούδι και μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι για να τις δώσω. Και μπήκα στο ανθοπολείο και μου φτιάξει η διάθεση. Δεν ξέρω γιατί τα λουλούδια μου φτιάχνουν τόσο πολύ τη διάθεση. Παιδιά, κατάφερα να φτάσω. Γίνεται στο μικρολίμανο χαμός, γιατί πέρασα μπροστά από το μαγαζί που θα καθίσουμε. Δεν μπορούσα ούτε καν εκεί να περάσω από τον κόσμο και από τα αυτοκίνητα τα πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει πάρα πολύ το μικρολίμανο. Την τελευταία φορά έχω να έρθω σίγουρα μια πενταετία, νομίζω. Περίπου 5 χρόνια πρέπει να έχω να έρθω. Και έχει αλλάξει πάρα πολύ και πραγματικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά. Okay. Το καλό είναι ότι θα έχω να σας δείχνω ωραίες εικόνες μέχρι να φτάσω ιστιοπλοϊκό, γιατί έχω παρκάρει στο πρώτο πάρκινγκ όπως μπαίνεις μικρολίμανο. Οπότε καταλαβαίνω. Έχω να ρίξω λίγο περπάτημα τώρα, αλλά κοιτάξτε. Που έχει πέσει ο ήλιος, έχει και συννεφιά και δείτε τι όμορφο που είναι, πόσο γαλήνια και ωραία, που εγώ ξέρετε ότι δεν ενθουσιάζομαι με τη θάλασσα, αλλά εδώ τώρα έχω ενθουσιαστεί. Τελείωσε τον Bachelor για μένα, τα κορίτσια θα συνεχίσουν λίγο, πρέπει να πάω στον Αλέξανδρο και γυρίζω σπίτι, αλλά πάρα πολύ ωραία, τι όμορφο που είναι. Γύρισα, πες, το καταλάβαμε ότι γύρισε στο σπίτι σου. Λοιπόν, ξέρετε τι μου θύμισε μια φίλη μου, η οποία βλέπει τα βιντεάκια μου. Μου λέει στο τελευταίο σου βίντεο, είπες ότι πήρες κάτι από το mall και θα μας δείξεις και δεν μας έδειξες ποτέ, μου λέει, τι είναι. Που είπα ότι δεν ντρέπομαι να σας το δείξω, αλλά θα σας το δείξω. Ναι, όντως, προχθές που πήγα στο mall προχθές, τέλος πάντων, πήρε ένα beauty blender. Αυτό εδώ, το οποίο το πήρα και σε αυτό εδώ το χρώμα για να μην φαίνεται όταν βρωμίζετε. Γιατί, παιδιά, έχω ένα beauty blender, πραγματικά δεν θυμάμαι από πότε. Ντρέπομαι να σας το δείξω, αλλά θα σας το δείξω. Κοιτάξτε πως έχει γίνει το beauty blender μου. Εντάξει, κοιτάξτε από εδώ πως είναι. Είναι για να νίκη, κοιτάξτε. Πω, πρέπει να το έχω κανένα χρόνο, παιδιά, σίγουρα. Πάντως μέσα βλέπετε, έτσι. Μια χαρά, δεν έχει πιάσει μουχλίτσες και τέτοια. Κυρία, το πλένα πριν από κάθε χρήση, εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά μιλάμε, εντάξει. Ήτανε, για να καταλάβετε, ήτανε ροζ. Ήτανε ροζ αυτό εδώ το beauty blender. Και επιτέλους πήρα άλλο και πήρα και αυτό εδώ πέρα το χρώμα, γιατί είχε δύο και είχε ένα φούξια και ένα σε αυτό την αποχρωστή μπέζ. Να βλέπετε, είναι σχεδόν σαν του make-up και δεν θα φαίνεται η βρωμιά. Δεν θα φαίνεται, ενώ αν δεν θα καθαρίζει καλά. Οπότε, ορίστε, το πρώτο καινούριο beauty blender προσθέθηκε εδώ, θα το πετάξω. Αλλά είχα πάει και στην κοπέλα και της λέω, ποια είναι η διαφορά του φούξια με του μπέζ της, λέω, γιατί νομίζω ότι μου φαίνεται λίγο πιο μικρούλι. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν έχει καμία διαφορά, μόνο το χρώμα αλλάζει, μου λέει. Σας προτείνω το μπέζ που δεν θα φαίνεται, μου λέει, για τα υπολείμματα του make-up. Και της λέω, εννοείται, αυτό θα πάρω. Είναι ότι καλύτερο για μένα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από τότε που χρησιμοποίησα για πρώτη φορά το The Original Beauty Blender. Κανονική. Τώρα λέγεται Beauty Blender, δεν λέγεται The Original. Δεν ξέρω τέλος πάντων τι έχει αλλάξει. Νομίζω, όχι νομίζω, για εμένα είναι ότι καλύτερο για να απλώνω make-up τώρα που καλοκαιριάζει, ξέρετε τι κάνω.
αναμειγνύω την αντιλιακή μου με το make-up και έτσι το απλώνω και νιώθω ότι εγώ πιο άνετα και πιο ωραία. Δηλαδή σήμερα που είναι η πρώτη φορά που το έκανα, συνήθως έβαζα πρώτα την αντιλιακή και μετά το make-up. Τώρα όμως που ανοίγει ο καιρός, θέλω πιο απαλό αποτέλεσμα, οπότε το κάνω έτσι. Ένιωθα ωραία εκεί που είχα πάει με τα κορίτσια βόλτα. Δεν ένιωθα το δέρμα μου μπουκωμένο. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω αν θέλετε να κάνουμε ένα Q&A. Οπότε σκεφτόμουν να είναι το βίντεο ίσως της Πέμπτης ή της Παρασκευής, το Q&A δεν ξέρω, θα δω, να αφήσετε κάτω από αυτό εδώ το βίντεο, γιατί η αυριανή και η μεθαυριανή ημέρα είναι πάρα πολύ γεμάτες, οπότε θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αύριο θα σας πάω κάπου που έτσι σας αρέσει και το προτιμάτε και παίρνω πολύ καλά σχόλια κάθε φορά που σας δείχνω από εκεί πράγματα και μεθαύριο πάλι έχουμε να πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία και θέλω κάτω από αυτό το βίντεο να μου γράψετε ερωτήσεις για Q&A. Θέλω να γράψετε, γράψτε μου για να καταλάβω ερώτηση ή το Q&A, γιατί μπορεί κάποια κοπέλα να θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο και να θέλει να της απαντήσω εκείνη τη στιγμή για να μπορέσω να το κάνω. Τώρα αν προλάβω, γιατί με τη βλογκοστή θα είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα. Οπότε να κάντε μου τις ερωτήσεις σας, αν είναι ένα από τις επόμενες βλογκοστές να είναι κάποιο Q&A, ίσως θα δούμε, δεν ξέρω. Και επίσης θέλω να σας πω, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά τώρα στα περίπου 10 με 20.000 άτομα που βλέπουν τα βίντεο μου εδώ στο YouTube, όπως και όλα αυτά τα άτομα που είσαστε στο Instagram, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, το ξαναλέω. Είναι όμως τόσο πολύ λίγες εξαιρέσεις, δηλαδή μπορεί να είναι 3-4 οι συγκεκριμένες κοπέλες. Έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν έτσι κάποιες αλλαγές στη ζωή μου, έχετε καταλάβει ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Το έχετε δει βασικά, σας έχω δείξει, για ένα άλλο θέμα δεν σας έχω μιλήσει και βλέπω ότι το έχετε καταλάβει, γιατί με ρωτάτε και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν μόνο 3-4 άτομα που θα με ρωτήσουν πράγματα και θα θέλουν να μπουν σε κάτι πιο βαθύ. Χαίρομαι που κάποιες αλλαγές σας έχετε πάρει έτσι πάρα πολύ όμορφα και σας αρέσει και με υποστηρίζετε σε αυτό. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που σέβεστε και είσαστε διακριτικές και δεν κάνετε ερωτήσεις. Ξέρετε ότι όταν θέλω να σας μιλήσω για κάτι και μπορώ, το κάνω. Όταν δεν θέλω γιατί δεν νιώθω άνετα και δεν μπορώ να σας μιλήσω για κάτι, δεν θα το κάνω και πραγματικά χαίρομαι που το σέβεστε. Περίμενα ότι θα έχω περισσότερες ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Καταλαβαίνετε για ποιο θέμα σας μιλάω, αλλά δεν είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήταν πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή, σε αυτά τα 20.000 άτομα, ας πούμε, που είδανε, πώς ήταν, 20-30.000 άτομα που είδαν το συγκεκριμένο βίντεο στο οποίο αναφέρομαι, τα 3-4 σχόλια δεν είναι τίποτα, πραγματικά τίποτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε τόσο διακριτικές. Αυτά, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε πάλι αύριο, εννοείται, με καινούργιο επεισόδιο βλογκοστής. Να μην λείψει καμιά σας, γιατί θα σας πάω κάπου πάρα πολύ ωραία, κάπου σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Yeah.